Ψηφιακή εποχή, κοινωνία της πληροφορίας, δικτυακό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας είναι μερικές από τις λέξεις κλειδιά της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η κοινωνία της πληροφορίας, δηλαδή η σύγχρονη μας κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από μια άνευ προηγουμένου διείσδυση των μέσων επικοινωνίας και προπαντός του διαδικτύου, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από το ότι παράγει περισσότερο σύμβολα και πληροφορία παρά υλικά αντικείμενα, υλικά προϊόντα, είναι μια κοινωνία η οποία διέπεται από κοινωνικές αντιφάσεις, από κοινωνικές ανισότητες, όπως διείπε το και η παραδοσιακή βιομηχανική κοινωνία. Πριν όμως σήμερα, στις μέρες μας, στις παραδοσιακές ανισότητες έχουν προσταθεί και καινούργιες. Μία από τις κυριότερες από τις οποίες είναι η διάκριση, το χάσμα ανάμεσα στους πληροφοριακά πλούσιους και τους πληροφοριακά φτωχούς. Για μια ακόμα φορά, το κέντρο τύπου πλημμύρισε με εκπροσώπους της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητές δημοσιογραφίας και επικοινωνίας, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου ζητήματα όπως η κοινωνική φυσιογνωμία του διαδικτύου, το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος, η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα σε σχέση μάλιστα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ενώ το αίτημα ανάπτυξης μιας δημοκρατικής και συνεργατικής πληροφοριακής κοινωνίας ήταν κυρίαρχο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τόσο πια δεν έχει σημασία στο το αν κανείς έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή το χρησιμοποιεί, διότι ακόμα και στη χώρα μας, σε μερικά χρόνια από τώρα, σχεδόν οι πάντες θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ως φοιτητής σε έναν χώρο, τη δημοσιογραφία και γενικότερα, άκουσα πράγματα τα οποία δεν θα είχα την ευκαιρία να ακούσω είτε στο διαδίκτυο είτε στην τηλεόραση. Σίγουρα είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Η σημερινή ημερίδα έρχεται ουσιαστικά συμπληρωματικά απέναντι στις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει στο τμήμα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Και ουσιαστικά μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε ουσιαστικά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει απέναντι στη διαδικτυακή διακυβέρνηση και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τη δημόσια διοίκηση. Εγώ επειδή είμαι πρωτοετής, γενικά έδωσε αρκετή τροφή για σκέψη αυτή η μερίδα και εξέφρασε κάποιες πλευρές της πραγματικότητας που δεν τις είχα σκεφτεί και ήταν αρκετά ενδιαφέρον.